Βρισκόμαστε στην πλάστη του Δήμου Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης μαζί με τον κύριο Κωνσταντίνο Ηλιόπουλο. Κύριε Ηλιόπουλε. Είμαι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Ασφαλείας Προσώπων Υποδομών και Χρηματαποστολών Οδυσσέας. Ήρθαμε να συμμετάσχουμε σε αυτή τη γιορτή που γίνεται της πολιτικής προστασίας και μιας και συμμετέχουμε και εμείς στο σωματείο και στο κομμάτι της εκπαίδευσης και στο επιχειρησιακό κομμάτι, να συνδράμουμε και στο κομμάτι της φύλαξης αλλά και σε οτιδήποτε άλλο και να προβληθεί το σωματείο, το έργο που κάνουμε και όλες οι δραστηριότητες μας. Θέλετε να μας πείτε δύο κουβέντες για το σωματείο σας, πώς λειτουργεί, ποιοι είναι οι σκοποί του και οι στόχοι του? Ο σκοπός, όπως βλέπετε και στο συγκεκριμένο σημείο, είναι ξεκάθαρος. Το σωματείο είναι πανελλήνιο, κλαδικό. Έχει όλο τον κόσμο της ασφάλειας, είτε αυτός λέγεται σωματοφύλακες, είτε λέγεται προσωπικό ασφαλείας, εταιρείες ΕΙΠΕΑ, δηλαδή security, χρήματα αποστολές, αρχαιοφύλακες, μελετητές της ασφάλειας, κόσμος της εκπαίδευσης της ασφάλειας. Περιλαμβάνουμε δηλαδή το σύνολο του κλάδου, άσχετα από τι καλύπτεται σε ΔΕΚΟ, σε δημόσιο τομέα, σε ιδιωτικό τομέα. Περιλαμβάνουμε τα πάντα. Είναι ομοιοκλαδικό το σωματείο. Περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες και προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα όλων των συναδέρφων, ώστε να μην υπάρχουν διαξυφισμοί και διαγωνισμοί μεταξύ τους, ώστε να υπάρχει μια σύμπραξη στο να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για τους εργαζόμενους και για τον κλάδο. Έχετε έναν ενωτικό σκοπό, από ό,τι καταλαβαίνουμε, από το σωματείο σας? Ναι, υπάρχει αυτή η διάθεση. Πάντα θα υπάρχουν, όπως σε όλα τα σωματεία, συγκρούσεις και ειδικά σε ένα σωματείο που έχει τόσο μεγάλο εύρος και υπάρχουν διαγωνισμοί για το ποιος θα δικαιούται κάθε σχετικά με τους πρωτοβάθμιους, τους δευτεροβάθμιους. Υπάρχει μια πάντα έρηδα και κόντρα, αλλά προσπαθούμε να κρατάμε τις ισορροπίες γιατί όλοι μαζί κερδίζουμε. Ο καθένας μοναχός του δεν κερδίζει τίποτα. Και πώς σας φάνηκε αυτό το πανόραμα πολιτικής προστασίας, αυτές οι εκδηλώσεις? Ήταν πάρα πολύ χρήσιμες και για την εκπαίδευση, ακόμα και σε εμάς τους παλιότερους που εκπαιδευόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Συμμετέχουμε σε όλες τις εκδηλώσεις με μεγάλο αριθμό μελών που έρχονται και καλώ και τους υπόλοιπους συνάδελφους να έρθουν να χαρούν αυτή τη γιορτή πραγματικά που προσφέρει γνώση, που είναι από τα σημαντικότερα πράγματα στη δικιά μας δουλειά, και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να γνωριστούμε και με καινούριους συνάδελφους που τυχόν χρειάζονται, έχουν κάποια προβλήματα και χρειάζονται να έρθουν στον κλάδο το δικό μας για να τους τα λύσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και σε εσάς καλή επιτυχία και ό,τι καλύτερο. Χαίρετε.